Οι αγώνες των αγροτών είναι δίκαιοι, αφορούν τη ζωή τους και το μέλλον τους, αυτονών και των παιδιών τους. Το ΚΚΕ τους στηρίζει με όλες τις δυνάμεις. Θα ήθελα να πάω κατευθείαν στον πυρήνα του προβλήματος. Ναι, ναι. Γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τους αγρότες, δεν δυσκολεύομαι να καταλάβω. Γιατί όλα τα άλλα κόμματα και η κυβέρνηση φυσικά της Νέας Δημοκρατίας έχουν συμφωνήσει με την ΚΑΠ. Η οποία ΚΑΠ από την Ιερία Γελάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ στο Ζελέσνη. Δεν είναι, αλλά για τους αγρότες που κινητο... 50 δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε, μην κάνουμε και εκπτώσεις, έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά για τους αγρότες που κινητοποιούνται σε όλη την Ευρώπη για τη ζωή και το μέλλον τους και για την Ελλάδα, δίνει ψίχουλα. Γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος στη χώρα μας για να μειωθεί το πετρέλαιο όπως ζητάνε οι άνθρωποι και το αγροτικό ρεύμα. Και την ίδια στιγμή απαλλάσσονται από τους φόρους οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι και άλλοι. Άρα ο δημοσιονομικός χώρος είναι κάπως επιλεκτικός για την κυβέρνηση και για τα άλλα κόμματα που έχουν συμφωνήσει με την ΚΑΠ. Άρα εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε... Για το Πασόκλε. Φυσικά. Εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε, γιατί η χώρα μας έχει μεγάλα πλεονεκτήματα, μια αγροτική παραγωγή που τον αγρότη μεν θα του εξασφάλιζε ένα ικανοποιητικό εισόδημα και μια αξιοπρέπεια στη ζωή του και επίσης και όλο το λαό μας θα του εξασφάλιζε καλά και υγιή προϊόντα. Για ποιο λόγο δεν συμβαίνει αυτό? Γιατί το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, γιατί οι τιμές είναι εξευθυλιστικές και γιατί από τις μεγάλες καταστροφές που συμβαίνουν οι αγρότες μας δεν αποζημιώνονται. Και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί συμβαίνει αυτό το κακό με τις τιμές, γιατί το γάλα μειώθηκε από 19 λεπτά 17 και πάμε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουμε τη φέτα 13 και 14 ευρώ, γιατί τις τιμές τις ρυθμίζουν κάποια καρτέλ βιομηχάνων, εμποδοβιομηχάνων και άλλων και αυτό οδηγεί ότι το πρόβλημα στο χωράφι αλλά και το πρόβλημα στο ράφι για το λαό μας είναι το ίδιο. Είναι το κέρδος όλων αυτών των παρασίτων. Και γι' αυτό το λόγο εμείς στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις. Οι αγρότες έχουν την εμπειρία και την οριμότητα να πιέσουν κι άλλο την κυβέρνηση που είναι στριμωγμένη και από εμάς έχουν όλη τη στήριξη και αυτό δείξαμε και σήμερα με τον Γενικό μας Γραμματέα που πήγε περιοδία σε πόσα μπλόκα. Και όσον αφορά το ΚΚΕ, είπατε κάτι για την Ουκρανία. Λέω το εξής, για πέστε μας τη θέση του ΚΚΕ. Δηλαδή η Ουκρανία υπέστη εισβολή. Όχι, θα μπούμε σε άλλο θέμα τώρα. Συγγνώμη. Μην απαντήσετε σε αυτό, παράκληση. Γιατί θα αλλάξουμε θέμα. Ένα πολύ δύσκολο θέμα. Έτσι δεν γίνεται. Η χώρα μας συμμετέχει δύο χρόνια σε ένα πόλεμο, έχει εμπλακεί άμεσα και τώρα συμμετέχει και σε δεύτερο, στη Μέση Ανατολή και στέλνει μια φρεγάτα, που πόσα εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει, ενώ θα μπορούσαν να τα δίνουν στους αγρότες και να μην έχουμε πρόβλημα τώρα. Καταλάβατε? Παράκληση να μην πάμε στο θέμα αυτό, να μείνουμε λίγο στο θέμα. Για να πάμε και στα υπόλοιπα. Το σχόλιο που κάνατε. Βεβαίως θα κάνουμε σχόλιο. Εκτός από όλα αυτά τα οποία είναι από τις πάγες χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν και 70 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εντάξει, και είναι πολιτική διεκδίκηση αυτά τα χρήματα να πάνε στους ανθρώπους και στην παραγωγή για να στηριχθεί, γιατί είναι ανθεκτικότητα. Δεν είναι μόνο ανάπτυξη, είναι ανάπτυξη και ανθεκτικότητα. Και να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτά τα χρήματα για να πέσουμε στο κενό όπως προτείνει το ΚΚΕ, πραγματικά. Το Ταμείο Ανάκαμψης προϋποθέτει συγκεκριμένα πράγματα για το που θα τα δώσει και γιατί θα τα δώσει. Ένα μικρό. Το βασικό είναι. Να μην διεκδικήσουμε το βασικό είναι. Το βασικό είναι. Ό,τι διεκδικήσετε, ό,τι θέλετε, κάντε. Το βασικό για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι η πράσινη ανάπτυξη. Η μεγάλη μπίζνα των ενεργειακών ομίλων. Που είδαμε που οδηγεί και σε τι, και τι νομοσχέδια φέρνει. Αυτές είναι οι πολιτικές επιλογές. Με συγχωρείτε. Αυτά τα λέει το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα λέει το ΚΚΕ αυτά. Να μην ρωτήσω την άποψη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κύριε Αλέπη. Η είδηση της ημέρας είναι το μεγαλειώδε συλλαλητήριο. Ήταν ένα εξαιρετικό συλλαλητήριο, επειδή ήμασταν εκεί. Παίρναγαν τα μπλοκ από όλες τις σχολές κτλ. Και δεν τελείωναν. Και αυτό είναι το πιο ενθαρρυντικό, δηλαδή ότι οι φοιτητές δίνουν ένα μάθημα δημοκρατίας μέσα από μαζικές γενικές συνελεύσεις και συμμετοχή σε διαδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις και έχουν στριμώξει την κυβέρνηση παρά την ενεργητική στήριξη άλλων κομμάτων. Η τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ είναι χαρακτηριστική. Δεν τοποθετήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ως βουλευτή, μια προσωπική άποψη. Ναι, αλλά και χθες άλλος βουλευτής σας είπε ότι συμφωνεί με το να μπουν δίδακτρα στα προπτυχιακά. Ούτε αυτό είπε. Το είπε καθαρά. Σε έκτακτη λέει κατάσταση. Ποια είναι η έκτακτη κατάσταση? Ελάτε κύριε τώρα, σας παρακαλώ. Το πρόβλημα, για ποιο λόγο λοιπόν έχει απορριφθεί στη συνείδηση του μεγάλου κομματιού των φοιτητών το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο καλά θα κάνει η κυβέρνηση να μην το φέρει καν στη Βουλή, γιατί είναι φανερό
ότι υποβαθμίζει τα μορφωτικά και κατά προέκταση και τα επαγγελματικά δικαιώματα της νέας γενιάς που για, κατά τα άλλα κόπτεται. Μα εδώ δημιουργεί άνισο και βαθιά ταξικό τρόπο για το πώς θα μπαίνει το παιδί στα δημόσια ή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επίσης, από αυτά που είπε ο Υπουργός, θα αναγνωρίσει τα κολέγια τη στιγμή που 70 σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της δημόσιας στη χώρα μας δεν έχουν αναγνωριστεί. Δηλαδή μπορεί να, ένας άνθρωπος να του βγαίνει η ψυχή αυτών και των γονιών του να πάει παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και να μην έχει καν ακόμη εξασφαλίσει επαγγελματικά δικαιώματα. Ναι. Τώρα νομίζω τα κολέγια τα οποία θα συνεργαστούν με ξένα πανεπιστήμια. Τα κολέγια που θα συνεργαστούν. Άρα καταλάβατε, ναι, για τη σούπα πτυχίων τα μιλάμε. Τα οποία όμως ήδη υπάρχουν. Ξέρετε. Τα οποία ήδη υπάρχουν. Ναι, ναι. Ωραία, βάζουμε. Είναι κάτι καινούργιο. Άρα μπαίνει και η σφραγίδα, παρακάμπτεται το Σύνταγμα και είμαστε εντάξει. Λοιπόν, αυτό έχει απορριφθεί από τη μεγάλη πλειονότητα και γι' αυτό το λόγο καλά θα κάνει η κυβέρνηση να μην φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Είναι φανερό πως θα συνεχιστούν οι φοιτητικοί, οι λαϊκοί αγώνες για το θέμα και το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις αυτό να γίνει ένα ορμητικό ποτάμι συνολικότερα παλαϊκό, γιατί δεν αφορά μόνο τους φοιτητές. Αφορά και εμένα που έχω παιδί στο δημοτικό, αφορά και τον γονέα που έχει παιδί στο γυμνάσιο, στο λύκειο, μας αφορά όλους μας. Από εσάς, κυρία Λέπη. Γιατί πολλοί ξαφνιάστηκαν από τις συνάντησεις. Εγώ όχι, θέλω να πω, παρακολουθώντας την πορεία του ΚΚΕ δεκαετίες τώρα. Εγώ όχι. Και πολλοί ακόμα όχι. Αλλά πολλοί ξαφνιάστηκαν. Ότι ουσιαστικά λένε πήρατε τα επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί η Εκκλησία. Ναι. Ούτε σχέση με την Εκκλησία και εσείς. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τα επιχειρήματα ούτε της Εκκλησίας, ούτε άλλων ακροδεξιών ομάδων. Ίσα-ίσα είμαστε αυτοί που πολεμάμε τις σκοταδιστικές, τις μεσαιωνικές απόψεις. Ο νόμος αυτός που έρχεται δεν έρχεται για να λύσει το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί με διάφορες ρυθμίσεις η ζωή των ανθρώπων που έχουν έναν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτά θα μπορούσαν να λυθούν με διάφορες διοικητικές, νομικές πράξεις και άλλα. Έρχεται να λύσει ή τέλος πάντων να ανοίξει το δρόμο για το ζήτημα της τεκνοθεσίας. Εμείς σε αυτό διαφωνούμε, γιατί αυτό που ανοίγει είναι το θέμα της εμπορευματοποίησης της γυναίκας, με την περιβόητη κίνηση της παρένθετης μητέρας. Που όμως δεν υπάρχει νομοσχέδιο αυτό. Υπάρχει, προβλέπεται, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, αυτός είναι ο τρόπος για να γίνει. Και μάλιστα θα γίνει με ένα τράφικινγκ. Θα γίνει με ένα τράφικινγκ των πιο ευάλωτων τμήματων των γυναικών, των μεταναστριών, των προσφύγων, ανθρώπων από τον τρίτο, γυναικών από τον τρίτο κόσμο και άλλα. Και επίσης μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ το εξής μεγάλο θέμα, ότι για εμάς το κύριο ζήτημα σε αυτό το τόσο ευαίσθητο πρόβλημα είναι τα δικαιώματα των παιδιών, τα οποία έτσι κι αλλιώς στερούνται πολλά από την κοινωνική, την κρατική πολιτική. Δείτε παιδικούς σταθμούς, δείτε σχολεία, δείτε την κατάσταση στην υγεία, δείτε τι στερούνται στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Εν πάση περιπτώσει, με αυτό το νομοσχέδιο και με το δρόμο που ανοίγει, στερούνται το δικαίωμα στη μητρότητα και την πατρότητα, που εμείς θεωρούμε πως είναι ένα από τα βασικά ζητήματα ως αλληλοσυμπληρούμενα στην κοινωνικοποίηση, τη διαπαιδαγώγηση, τα συναισθήματα, τα αισθήματα που έχει ένας άνθρωπος όταν μεγαλώνει. Αυτό μας προβληματίζει στο νομοσχέδιο και γι' αυτό επί της αρχής θα το καταψηφίσουμε. Για όλους τους ανθρώπους πρέπει να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία. Δεν το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα και δεν το λέει και δεν το λέει και η ακροδεξιά σε μια περίεργη σύμπνοια η οποία εντάσσει το Κομμουνιστικό Κόμμα στην χωρία των συντηρητικών κομμάτων. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή έκανε μια πολιτική αιχμή, εγώ τη θεωρώ ότι έχει μια βάση. Τι λέει? Ότι στηρίζεται την κυβέρνηση. Προσέξτε. Ναι. Πώς απαντάτε? Το Μητσοτάκι που κάνει όλα τα προηγούμενα που λέγατε, του δίνεται επίφαση προοδευτικότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το κόμμα το οποίο έφερε το 2015 το Σύμφωνο Συμβίωσης. Ναι. Το οποίο το 2022 έφερε την πρόταση νόμου για τον πολιτικό γάμο, για την επέκταση δηλαδή του δικαιώματος γάμου. Το οποίο φέτος στις 8 Ιανουαρίου έφερε την πρόταση ξανά νόμου και ανάγκασε τη Νέα Δημοκρατία, ένα κομμάτι της, να φέρει την πρόταση αυτή. Και είναι το κόμμα εκείνο το οποίο, χάρη στις προσπάθειες του οποίου και χάρη στις ψήφους του οποίου, θα υπερψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Μεγάλη αγωνία σας να δώσετε επίφαση προοδευτικότητας στον κύριο Μητσοτάκη. Εσείς αν το ΚΚΕ. Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφήστε τα δικαιώματα. Δεν παίζουμε παιχνίδια. Τα δικαιώματα, κύριε Παπά, των 12.000 παιδιών που πεθάναν στην Παλαιστίνη, τα σκέφτεστε? Που είσαστε με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού είσαστε με τα παιδιά και τα δικαιώματα. Προφανώς είμαστε και με τα παιδιά. Αφού είσαστε με τα παιδιά, ναι. Γιατί είστε με τον ΝΑΤΟ? Αφού είστε με τα παιδιά της Παλαιστίνης. Προφανώς είστε με τον ΝΑΤΟ.
αλλά είμαστε και με τα παιδιά του Ισραήλ, τα οποία σκοτώθηκαν από τη Χαμάς. Εκεί έχετε μείνει εσείς ακόμα. Προφανώς δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Και με τα παιδιά του Ισραήλ είμαστε και με τα παιδιά της Παλαιστίνης. Τέσσερις μήνες πόλεμος εκεί, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Με όλα τα παιδιά που γίνεται. Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Ακρίβεια υπάρχει γιατί οι μισθοί και οι συντάξεις είναι καθυλωμένοι. Υπάρχει γιατί οι φόροι είναι δυσθεώρητοι και πνίγουν τη λαϊκή οικογένεια. Υπάρχουν γιατί έχουν πάει όλα τα προϊόντα από το σουβλάκι μέχρι το πετρέλαιο στο Θεό. Και αυτή έχει οδηγήσει κάθε 15-20 του μηνός να μετράμε και το ευρώ και να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Άρα κάποιοι κονομάνε από αυτή την υπόθεση. Κονομάνε οι βιομήχανοι, κονομάνε οι εφοπλιστές, κονομάνε οι μεγαλέμποροι και βγάζουν για τα τρισέγγωνά τους. Ποιοι έλεγχοι και ποιες ιστορίες τώρα μπορούν να κοντρολάρουν αυτή την υπόθεση. Αυτά είναι κοροϊδία. Ο τρόπος για να κερδίσει ο λαός μας και να πάρει μια ανάσα εδώ είναι να χάσουν αυτοί οι κύριοι. Είναι να κοπούν τα κέρδη τους. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε καταθέσει μια σειρά προτάσεις, πόσες φορές στη Βουλή. Έχουμε υιοθετήσει προτάσεις του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος για το ΦΠΑ, για το χαμήλωμα για την αύξηση των μισθών, για τη μείωση των φόρων. Αλλιώς δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο που το αντιμετωπίζεις. Και γι' αυτό το λόγο είναι και στην προμετωπίδα της πάλης του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος στις 28 Φλεβάρι που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τα Τέμπη, από αυτό το έγκλημα που οδήγησε 57 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και έχει προκηρυχθεί μεγάλη πανεργατική, πανελλαδική απεργία και το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις για να έχει επιτυχία και θα έχει επιτυχία με ένα από τα βασικά ζητήματα να είναι αυτό. Αυξήσεις των μισθών, συλλογικές με συμβάσεις, μείωση των φόρων και εδώ θα στριμωχτεί κι άλλο η κυβέρνηση. Γιατί η αντιπολίτευση δικάνουν οι φοιτητές που είναι στον δρόμο, οι αγρότες που είναι στα μπλόκα, οι εργάτες που θα κάνουν απεργία και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις για να πάρει ακόμα πιο παλαϊκά και μαζικά χαρακτηριστικά. Καλά, κομμάτι της αντιπολίτευσης, δεν κάνουν αντιπολίτευση, λέτε. Δεν κάνουν. Αντιπολίτευση κάνει το ΚΚΕ γιατί αντιστρατεύεται τους σιδερένιους νόμους του κεφαλαίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η ιερή αγελάδα όλων των κομμάτων του Ευρωμονοδρόμου, το ΝΑΤΟ. Σας ρωτάω, τι δουλειά έχει πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας, ποια εθνικά συμφέροντα πάει να επιτελέσει η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Αφήστε πόσο θα κοστίσει. Αφήστε σε τι κινδύνους μας βάζει. Κανένα. Ποιος μιλάει για αυτά, υπάρχει μια ορισμένη ομπερτά γύρω από το θέμα αυτό. Το ΚΚΕ το αναδεικνύει και να μας περιμένει η φρεγάτα Ίδρα που φεύγει τις επόμενες μέρες, θα την αποχαιρετήσουμε. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, μια που είστε εδώ πέρα. Ναι. Επειδή είχαμε και αυτό το πρόγραμμα, μιλήσουμε χθες, μιλήσαμε εκτενώς σήμερα για το ψήφισμα αυτό της Ευρωβουλής. Δέχεστε επικρίσεις το ΚΚΕ ότι δύο βουλευτές του δήλωσαν, νομίζω, παρόν, δεν ψηφίσαν. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το ψήφισμα. Αυτό το ψήφισμα έκανε κάποιες εξαιρετικά αποσπασματικές και ανολοκλήρωτες τοποθετήσεις για ορισμένα ζητήματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και αυτά τα έκανε από τη σκοπιά των ευρωπαϊκών αξιών. Των ευρωπαϊκών αξιών που όταν μιλάμε για τα Τέμπη ή τις υποκλοπές, έχει βάλει το χεράκι της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την πολιτική της απελευθέρωσης μεταφορές, στις δε υποκλοπές το απογειώνει και λέει να υιοθετήσει η Ελλάδα το εμπόριο του κατασκοπευτικού λογισμικού. Και καλά, το κράτος δικαίου που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ψήφισμά της δεν βρήκε μια κουβέντα να πει για το όργιο καταστολής που υπάρχει τώρα εδώ απέναντι στις λαϊκές κινητοποιήσεις. Άρα περισσεύει η υποκρισία και γι' αυτό το λόγο ψηφίσαμε παρόν. Πάντως, 28 νομίζω ότι όλοι το ψηφίσαν να γίνει η απεργία. Όχι, δεν το ψηφίσαν όλοι. Η ηγεσία της ΓΕΣΕ ψήφισε εργασιακή ειρήνη και απεργία λίγο πριν το Πάσχα. Η ΓΕΣΕ έχει βάλει απεργία 17 Απριλίου. Όμως το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, όμως η ΑΔΔΗ, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία ψηφίσανε. Εμείς καλούμε το λαό μας να απεργήσει, να πάρει την κατάσταση στα χέρια.